Από αυτό, αν θες να ξεκινήσουμε, να βάλουμε στη συζήτησή μας τον κύριο Γιάννη Μουμουλίδη, που είναι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Φλόρινας. Γεια σας, κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και πάλι που με φιλοξενείτε στο κανάλι. Εμείς ευχαριστούμε. Υποχρέωσή μας. Κύριε, να ενημερώσω περαιτέρω τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας για αυτό το φλέγον θέμα, που μέρα με τη μέρα φαίνεται να εντείνεται. Τώρα, υπήρξε και ένα συναγερμό εκεί, σε εισαγωγικά η λέξη, στην περιοχή της Φλόρινας. Είχαμε κλείσιμο και δύο σχολείων, δύο σχολικών μονάδων, ενός γυμνασίου και ενός λυκείου. Νωρίτερα από όλους. Δεν έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με αυτό. Όχι, αρχικά ναι, ξεκίνησε πριν εξαπλωθεί πανελλαδικά. Ήταν τα δύο σχολεία της πόλης μας, το δεύτερο λύκειο και το τρίτο γυμνάσιο. Ανέστειλαν τη λειτουργία τους για προληπτικούς καθαρά λόγους και βάσει πρωτοκόλλου του ΕΟΔΗ. Όπως έκανε και χθες μια ανακοίνωση στο τοπικό τύπο, δεν έχουμε κανένα κρούσμα επιβεβαιωμένο στο νομό της Φλόρινας. Έγινε καθαρά για λόγους πρόληψης που έχει ως στόχο τη μείωση της διασποράς του ιού στην κοινότητα. Τώρα, τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει με το κλείσιμο όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε όλη τη χώρα, ο χρόνος που γίνεται είναι αυτό που λέμε ότι, σαν γιατρός πώς το βλέπετε και σαν ιατρικός σύλλογος, ότι προφταίνουμε την κατάσταση, ή υπάρχει αυτός ο φόβος ότι θα μας ξεφύγει όπως συνέβη στην Ιταλία, που δεν θέλουμε σαφώς? Αυτό κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, αλλά πιστεύω το χρονικό timing ήταν σωστό. Πριν ακόμα, κλείσαμε τα σχολεία, πριν ακόμα συναντήσουμε κρούσματα μέσα στα σχολεία, ειδικά της περιοχής μας. Mm. Οπότε πιστεύω γενικά η κυβέρνηση πήρε έγκαιρα τα μέτρα της και τη σωστή απόφαση να κλείσουν τα σχολεία. Τώρα, το μήνυμα που στέλνουμε, γιατί το λέμε καθημερινά εδώ για τα ατομικά μέτρα υγιεινής προστασίας, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνουμε από την ακριτική Φλόρινα? Το μήνυμα είναι ότι δεν χρειάζεται να επικρατήσει ανησυχία ή ακόμα και πανικός. Πρέπει το θέμα να αντιμετωπιστεί με δέουσα σοβαρότητα και ψυχραιμία. Ο Ιατρικός Σύλλογος Φλόρινας, όπως και οι άλλοι σύλλογοι, συνιστούν μόνο τα άτομα που νοσούν ή έχουν συμπτώματα κρυολογήσεως ή ιώσεως να παραμείνουν σπίτι τους, να προφυλάσσουν πρώτα τον εαυτό τους για να προφυλάξουμε έτσι και τον συνάνθρωπό μας. Συνιστάμε την αποφυγή σε κλειστούς χώρους, τις άσκοπες μετακινήσεις ή στην εστιάσεις. Το πρόβλημα είναι, δεν είναι σαφές πόσα συμπτωματικά ή μερικώς συμπτωματικά άτομα παραμένουν αδιάγνωστα, αλλά μπορεί να συμβάλλουν στη μετάδοση του ιού. Αυτό θεωρείται είναι το κύριο πρόβλημα. Το γεγονός ότι με τα υπάρχοντα μέτρα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί ο καθένας ξεχωριστά. Γι' αυτό συνιστούμε αυστηρούς κανόνες υγιεινής. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι εγώ μπορεί, παραδείγματος χάρη, να έχω τον ιό, αλλά να μην παρουσιάζω συμπτώματα, αλλά να μπορώ να τον μεταδώσω? Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον ιό. Χρειάζεται προσοχή και ψυχραιμία. Όχι πανικό, σωστά μέτρα πρόληψης. Και φαντάζομαι, κύριε Μουμουλίδη, ότι υπάρχει και μια καλή επικοινωνία του Ιατρικού Συλλόγου Φλόρινας με όλους τους ιατρικούς συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας. Ακριβώς. Κινείστε σε ένα κοινό πλαίσιο, σωστά? Σε ένα κοινό πλαίσιο μιλούμε καθημερινά με τον πρόεδρό σας, τον Χάρη του Τσεβικίδη. Όπως επίσης είμαστε και σε συνεχή επικοινωνία με τη Γραμματεία του Υπουργείου Υγείας και το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΔΗ. Τους είπα να με έχουν ενήμερο αν τυχόν εμφανιστεί κάποιο κρούσμα στη περιοχή μας. Ευτυχώς το νομό μας δεν έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απεραίτητο ότι δεν υπάρχει. Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Κύριε Μουμουλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε. Είναι μια πρώτη επικοινωνία για το λόγο ότι θα είμαστε σε επαφή για να μιλάμε, να ενημερωνόμαστε και να ενημερώνουμε το βασικότερο τους πολίτες. Κρατούμε αυτό το πολύ σημαντικό που είπατε, ότι μπορεί να είμαστε ασυμπτωματικοί, αλλά να μεταδίδουμε τον ιό. Και άρα χρειάζεται σε κάθε περίπτωση να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω. Βεβαίως. Η πρόληψη και η εφαρμογή των κανόνων υγιεινής είναι επιτακτική ανάγκη και αφορά το καθέναν από εμάς, για να μην γίνει εξάπλωση του ιού μια πραγματική πανδημία. Προσοχή και όχι ψυχραιμία. Αυτό είναι. Πώς λέμε, ναι. Ψυχραιμία, αλλά όχι εφησυχασμός. Και όχι, όχι βέβαια πανικός. Έτσι. Ναι. Σοβαρότητα, υπευθυνότητα, χωρίς πανικό. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια.